Και ξαφνικά, το 2004, τα Τρίκαλα βρίσκονται στο επίκεντρο όλης της χώρας, καθώς τότε ξεκινά να δημιουργείται το νέο λαϊκό αστέρι της δισκογραφίας. Ο λόγος για τον Κώστα Καραφώτη και τη συμμετοχή του στο Fame Story 2, όπου εντυπωσιάζει με τις φωνητικές του ικανότητες και αναδεικνύεται σε έναν από τους τρεις νικητές. Πες μου πώς μου το κάνες αυτό, τόσα χρόνια να αγαπώ. Γεννημένος στα Τρίκαλα, όπου και έζησε μέχρι τα 18 του χρόνια, από πολύ νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για τη μουσική, αφού μόλις σε ηλικία 8 χρονών έπεισε τον πατέρα του να του αγοράσει ένα μπουζούκι. Έκανε σπουδές θεωρίας της μουσικής και σολφές, ενώ παράλληλα με τον μπουζούκι παρακολούθησε και μαθήματα πιάνου. Αν και πτυχιούχος της ιατρικής, η καρδιά του τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια. Μπροστά σε ένα μικρόφωνο να ερμηνεύει τραγούδια που αγγίζουν τις καρδιές μας. Τραγούδια που μας ξυπνούν. Φταίμε κι οι δυο που σου με χωριά. Στο δισκογραφικό του ξεκίνημα, το Μάρτιο του 2005, είχε την ιδιαίτερη τύχη και τιμή να συναντηθεί στο στούντιο με έναν από τους πιο σημαντικότερους συνθέτες της χώρας μας, τον Αντώνη Βαρδί, ο οποίος του χάρισε το άλμπουμ «Είμαι εδώ» με 11 υπέροχα τραγούδια και με τη συμμετοχή του Γιάννη Βαρδί και της Πέγκη Ζήνα. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο Κώστας Καραφώτης, αν και χαρακτήρας χαμηλών τόνων, προτίμησε να μας απασχολεί μόνο με τα τραγούδια του. Και τα κατάφερε. Απόψε, τον υποδεχόμαστε στο Celebrity TV Show, σε μια ιδιαίτερη unplugged εμφάνιση για τα παιδιά της πίστης. Λες πως έφταιξα εγώ.